Λίγο μετά τις 4 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή χαρά η κεφαλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σοφία, δηλαδή, όπως μπορείτε να δείτε, τους φοιτητές του Πολυτεχνείου που βρίσκονται στην κορυφή αυτή τη πορεία. Προείσταται, έχει ξεκινήσει από τις 5 και 10, δηλαδή σχεδόν μία ώρα μετά, 50 λεπτά. Βρισκόμαστε προείστα σε μια ειρηνική πορεία που ακολουθείται μετά τους φοιτητές από τον Σύλλογο Φυλακιστές των Εκτοριστικών Αντιστασιακών. Μπροστά φυσικά βρίσκεται το πανό των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν στο σημείο, ζουν στους αγώνες νεολαίας και λαού. Πάρα πολλά τα συνθήματα κατά του φασισμού, κατά του ναζισμού. Από νωρίς το πρωί, από όπου και ξεκίνησαν τα πρώτα μπλοκ, οι φοιτητές δηλαδή, από το Πολυτεχνείο προς την πλατεία Κλαφμόνος, εκεί όπου έγιναν οι προσυγκεντρώσεις και ξεκίνησε ειρηνικά η πορεία προς την Αμερικανική. Και είναι πάρα πολύ ο κόσμος, δεν έχω εικόνα, δεν είχα καμία στιγμή εικόνα μέχρι το τέλος της πορείας, ωστόσο η ενημέρωση από την αστυνομία μιλά για 10.000. Ανθρώπους που συμμετέχουν, οργανώσεις, ΓΕΣΕΕ, ΑΒΔΙ, απλώς κόσμος, πολίτες, φοιτητές, μαθητές, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Συναντάμε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μπροστά από την πορεία στα πεζοδρόμια που μπαίνουν και ακολουθούν και αυτοί, φωνάζονται στα συνθήματα πάντα ειρηνικά. Είναι κλειστή η σταθμή του μετρό στη Σύνταγμα, Ευαγγελισμό και Μέρο Γνωστό και τα αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πορείας, δηλαδή επί της Βασιλής της Σοφίας που βρισκόμαστε τώρα, είναι πραγματικά διακριτική η παρουσία της αστυνομίας σε ένα ελικόπτερο. Υπερίσταται καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, από το μεσημέρι δηλαδή και μετά, και δίνει την εικόνα των 10.000 ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή την πορεία και που σας προανέφερα. Συνεχίζεται ειρηνικά στην Αμερικανική Πρεσβεία. Μάλιστα, σε πολύ λίγα λεπτά λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η πορεία θα περάσει μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία χωρίς εντάσεις προς το παρόν και όλοι ευχόμαστε να συνεχιστεί έτσι.